Λοιπόν, είναι ατεός. Κάνε και σου λένε έχουμε δύο παιδιά έτσι. Πρέπει να κάνει σκηνή με ένα από του δύο όμω. Ποιον θα διαλύσει, μένα ή τον Παύλο. Δεν έχουμε, θέλω να τσακωθούμε. Δεν τσακωθούμε. Μιλάω ελεύθερα. Ναι. Όποιον την έχει όρθια. Άλλο ένα Ηλία Ρίχτο και μαζί μας σήμερα είναι η Έλενα Χατζή. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, στο χώρο μας. Καλώς σας βρήκα. Στο μικρό μας νομό Ηλίας εδώ. Από πού είσαι αλήθεια? Εγώ είμαι Σαλονικιά. Εκεί γεννήθηκες, μεγάλωσες, σχολείο, τα πάντα? Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Από Χαλάστρα. Okay. Χαλάστρα. Mm-hmm. Wow. Όνομα και πράγμα. Γιατί λένε κάτι για τη Χαλάστρα. Μου κάνεις Χαλάστρα. Α, μου κάνεις okay. Χαλάστρα ή οτιδήποτε. Ποια είναι η χειρότερη Χαλάστρα που σου κάνει ποτέ? Η χειρότερη Χαλάστρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Με τι ξενερώνεις πάρα πολύ? Με το να μην γίνεται κάτι όπως το θέλω. Α, ναι, έχεις τέτοια θέματα. Ναι. Δύσκολο αυτό που θέλω. Δύσκολο πολύ. Για πες πώς μεγάλωσε εκεί, παιδικά χρόνια, πώς ήταν σαν παιδί η Χαλάστρα? Παιδικά χρόνια, μοναχο παιδί, με τους γονείς μου, γιαγιά και συγγενείς δίπλα, φυσιολογικά, παιδί του χωριού. Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ εννοείται. Α, εντάξει, πάντα είναι καλά τελευταία, οπότε είσαι σε καλή διάθεση. Και τα μανίκια σου είναι ΠΑΟΚ, χαμηλά. Πάντα. Και για πες μου λίγο, μεγάλωσε στη Χαλάστρα, μετά πήγες Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι 12 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Επομένως, όποτε και να ήθελα να πάω, ήταν δίπλα. Mm-hmm. Και να υποθέσω ότι έκανες κάποιες δουλειές πριν ξεκινήσεις την καριέρα σου στον τομέα των ερωτικών ταινιών. Έχω τελειώσει αρτοπία ζαχαροπλαστική. Oh. Έχω περάσει από πολλούς χώρους της εστίασης. Φούρνο, ζαχαροπλαστείο, γυράδικο, εστιατόριο. Από πολλά. Εντάξει, πήγα και 2 χρόνια Γερμανία. Σε ποιο μέρος? Στον Μπίλεφελντ. Τι έκανες εκεί? Αποφάσισα να μεταναστεύσω. Λόγω κρίσης και λόγω πολλών. Άρα για ποια χρονιά μιλάμε ότι πήγες Γερμανία? Το 13 πήγα, το 15 γύρισα. 10 μέρες πριν τα capital control, δεν θα το ξεχάσω. Α, ναι. Δυστυχώς. Αυτή ήταν μια Χαλάστρα. Αυτό ήταν μια Χαλάστρα μεγάλη. Ναι, όντως. Πώς ήταν η επιστροφή στην Ελλάδα και πώς αποφάσισες να επιστρέψεις? Γερμανία, όταν ήμουνα με ένα μισθό 800-900. Φυσιολογικά λέω αυτά που τα βγάζεις και στη χώρα σου. Mm-hmm. Ποιος ο λόγος να ζεις σε ένα ξένο κράτος? Και με αυτή τη λογική αποφάσισα να γυρίσω. Δυστυχώς όμως τα capital control δεν μ' άφησαν. Ωστόσο μετά. Ο Τσίπρας είχε άλλα σχέδια. Ωστόσο μετά θα λέγαμε ότι βρήκες τον δρόμο σου, αν το λέω σωστά και αν μπορώ να το πω έτσι. Αφού ταλαιπωρήθηκα αρκετά με δουλειές, θέματα υγείας, αποφάσισα να βγω από τη μιζέρια και τον μισθό των 600 ευρώ και να πάρω τη ζωή στα χέρια μου με οποιοδήποτε κόστος. Υπήρχε κόστος, ναι. Τελικά. Ναι. Ποιο ήταν αυτό? Μεγάλος πόνος και μεγάλη κατακραυγή από το συγγενικό περιβάλλον, κατά κύριο λόγο. Αλλά πλέον δεν μπορώ να πω ότι έχω πρόβλημα. Για πόσο καιρό έτσι πέρασε ζώρικα, ρε παιδί μου, και σου έλεγαν ό,τι μπορεί να σου έλεγαν, τέλος πάντων? Ακόμα λένε. Α. Απλά πλέον δεν με αγγίζουν. Εσύ την απόφαση αυτή πώς την πήρες να ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά? Μισοσοβαρά, μισοαστία, έτσι όπως χάζευα στο ίντερνετ, Facebook τότε κλασικά. Ναι. Είχα δει μια αγγελία του Σιρινάκη που έδινε σε ζευγάρια ή σε οποιονδήποτε πήγαινε να κάνει ερωτική σκηνή, έδινε δωρεάν διακοπές. Και με τα ζόρια που είχα εγώ τότε, και λέω, διακοπές, τι χρειάζομαι ρε φίλε, δεν μπορώ, τι χρειάζομαι όντως. Όχι αποφάσισα, είχε αρχίσει να μένει σαν ιδέα στον εγκέφαλο. Μετά από κάποια θέματα υγείας, το αστείο έγινε σοβαρό. Πήρε τηλέφωνο στη Σιρίνα, με δέχτηκε, μιλήσαμε, τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε, ξεκίνησα. Στην πορεία τελείωσε το συμβόλαιό μου, βρήκα το Sugar Babies, συνέχισα εκεί
και πλέον η πορεία είναι όλο και πιο ανωδική. Τώρα θα εκραγεί το μυαλό μου, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Αρχικά θα ήθελα να σε ρωτήσω για αυτή τη μετάβαση από Σιρινά σε Sugar Babes. Mm-hmm. Είδα ότι πρόσφατα κάνατε και κάποιες οντισιόν. Εσύ είσαι ουσιαστικά, είσαι με... σου ανήκει και το Sugar Babes σε κάποιο κομμάτι του ή είσαι απλά... Είμαι απλά ηθοποιός. Είσαι απλά ηθοποιός. Επειδή είδα ότι ήσουν στην κριτική επιτροπή του, casting, του casting, ναι. Το ότι έχουμε μια πολύ καλή φιλική σχέση με τον Ντεό και την Ίνα, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι και ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Απλά σαν Ελληνίδα μπορώ να μιλήσω και να δω κάποια πράγματα καλύτερα από ό,τι μπορούν τα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα είναι ξένοι, όσα χρόνια και να έχουν στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα είναι κάποιες δημορφίες της γλώσσας που δεν μπορεί να τις πει οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα τα παιδιά είναι άψογοι επαγγελματίες, εντελώς φιλικοί, σοβαροί στη δουλειά τους, δεν έχει να σε ενοχλήσω, να σε κάνω, να σε ράνω. Η δουλειά μας και μέχρι εκεί. Και φιλικά θα βγούμε έξω για να πιούμε τον καφέ μας, να μιλήσουμε και τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, πάνω στη δουλειά, μια εμπειρία την έχω και εγώ πιστεύω. Γι' αυτό και με βάλανε υπεύθυνη του casting. Και για να μιλήσω αναλόγως και για να φτιάξω τα ανάλογα κείμενα και για να... Να δεις. Υποθέτω ότι έχεις αυτό που είπες, μια εμπειρία, μπορείς να τσεκάρεις τη... Πριν πιάσουμε λίγο... Να σε διακόψω, να μια πορεία. Ανέφερες δύο φορές ότι είχες κάποια θέματα υγείας. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό, τι ήταν? Λόγω άγχους είχα πάθει δύο εγκεφαλικά. Όντως. Και δεν θυμόμουν τίποτα και όταν συνήρθα ήταν τότε που πήρα τη φλασιά. Το ότι θα αλλάξω τα πάντα στη ζωή μου. Πέρασες δηλαδή χρόνο μέσα στη νοσοκομεία, όλη αυτή τη φάση? Περίπου ένα δίμηνο δεν θυμόμουν τίποτα. Δεν αναγνώριζα κανέναν. Τώρα θυμάσαι καθόλου εκείνη την περίοδο? Σου έρχονται πράγματα στο μυαλό σταδιακά? Okay. Πώς είναι να μην αναγνωρίζεις τα πρόσωπά σου, δηλαδή έτσι να κάθεσαι σε ένα δωμάτιο να σου λένε είμαστε δική σου άνθρωποι, να μην το καταλαβαίνεις? Δύσκολο. Πολύ. Κάτσε σκέψου τον εαυτό σου ότι θα πας σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ξέρεις κανέναν και να σου λέει ότι εγώ είμαι η αδερφή σου ή ότι είμαι η μάνα σου ή ότι είμαι ο γιος σου ή ότι είμαι οποιοσδήποτε. Και να λες μα δεν. Σου λέω, έχω και γατούλα θα σου αντιλήσει. Δηλαδή δεν, ακατοίκητο εντελώς. Οπότε έτσι ένα μεγάλο χτύπημα και μετά λες θα πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, θα κάνω πράγματα που θα μου αποφέρουν κάποια λεφτά. Ήταν οικονομικός ο λόγος δηλαδή που... Κάπως έτσι δεν παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας. Όλοι μας. Και εγώ αυτό νομίζω ότι ξέρεις, γίνεται κάτι καλό ή κακό ή τέλος πάντων κάτι δυνατό και μετά λες, okay, τώρα θα το δούμε αλλιώς. Είτε κάποιος θα πάθει κάποιο έμφραγμα και θα πει, okay, κόβω το τσιγάρο. Ο άλλος θα πάθει, ξέρω εγώ, ένα εγκεφαλικό ή καρδιά ή χτύπα ξύλο, θα χάσει κάποιο συγγενή του και θα πει ότι, okay, πάρ' το αλλιώς, άλλαξε διατροφή. Κάπως έτσι αλλάζουμε όλοι. Μιας και το ανέφερες, με τη διατροφή έχεις αλλάξει πράγματα, έχεις ακολουθήσει κάτι συγκεκριμένο, προσέχεις? Γενικότερα τι προσέχεις στη ζωή σου μετά από αυτό το περιστατικό? Έχω αποφασίσει να μην αγχώνομαι, πράγμα που δεν το καταφέρνω και ιδιαίτερα. Ναι, είναι δύσκολο. Δύσκολο πιστεύω, ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά προσπαθώ να βλέπω από όλα τα πράγματα τη θετική τους μεριά και την αρνητική να την παίρνω ως μάθημα. Και έχω αλλάξει τη διατροφή μου. Έχω γίνει ομοφάγος εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτό είναι τρομερά δύσκολη πιστά. Είναι μεγάλο. Από τη μια μέρα στην άλλη δηλαδή? Τα κόψα απότομα. Απλά όταν έτρωγε ο διπλανός μου, τον έβλεπα έτρωγε πιτόγυρο και έλεγα φέρω να δαγκώσω μια πιτόγυρο τώρα λίγο τζατζίκι. Έκανες παραπονδύες σου. Ναι, για ένα τετράμινο δάγκωνα. Έκλεβα από γύρω. Αλλά μετά άρχισε να μην μ' αρέσει. Δεν ήθελα να το φάω. Τι ωφέλη έχεις δει στον οργανισμό σου? Καταρχάς το δέρμα μου. Πρώτον. Δεύτερον, οι περισσότερες γυναίκες έχουν σπαστική κολίτιδα. Δεν έχω πλέον φουσκώματα και πρίξιματα. Περισσότερη ενέργεια. Πού το πας αυτό? Σου χρειάζεται κιόλας. Ναι. Χρειάζεται, πίστεψέ με. Τι άλλο? Θέμα αντοχής, δύναμης. Στην αρχή είναι μόνο λίγο η δύναμη που πέφτει απότομα.
λόγω του ότι κόβεις το κρέας, αλλά ο οργανισμός σου συνειδητοποιεί ότι δεν θα τα πάρει πλέον έτοιμα και ότι πρέπει να παράξει. Και μετά από ένα μήνα αρχίζει και στρώνει το θέμα. Πάμε λίγο στην πρώτη σου ταινία, να μας πεις την όλη εμπειρία. Αν είχες άγχος, πώς ήταν, γιατί προφανώς καμία σχέση τώρα τα γυρίσματα που κάνεις με τότε. Πριν πιάσουμε την πρώτη ταινία, θέλω να ρωτήσω, επειδή το έχω περιέργεια από πριν, οι διακοπές που ήταν τελικά. Γιατί δεν πήγες, αλλά έλεγε που ήταν, ή διάλεγες εσύ όπου ήθελες. Μα δεν πήγα καν. Το κάνει ακόμα, γιατί θέλω να πάω και εγώ διακοπή. Το σκέφτεσαι να αλλάξει καριέρα. Εσύ κάνεις casting, θα μου πεις άμα είμαι. Α, δεν ξέρω. Μπορεί στην προσωπική σου ζωή να είσαι ο top. Πίσω από τις κάμερες είσαι εδώ. Ωραία, πάμε κάτι άλλο. Φαινομενικά, ρε παιδί μου, πώς μας βλέπεις, ποιος από τους δύο θα έκανε περισσότερο. Και οι δύο. Και οι δύο. Μαζί. Μετά την εκπομπή. Λοιπόν, είναι ατεός, κάνε και σου λένε έχουμε δύο παιδιά έτσι. Πρέπει να κάνεις σκηνή με ένα από τους δύο όμως. Ποιον θα διαλύσει, εμένα ή τον Παύλο? Δεν έχουμε, δεν θα τσακωθούμε. Δεν θα τσακωθούμε. Μιλάω ελεύθερα. Ναι. Όποιον την έχει όρθια. Εσύ μιλάς τώρα σε πυριώτες. Πάω να ετοιμαστώ λίγο μέσα. Τέλειο. Όποιον την έχει όρθια. Αυτό ήταν τέτοιο, ήταν δυνατή. Nice. Ποια είναι τα skills, πριν πάμε στην πρώτη ταινία, ποια είναι τα skills τα βασικά που πρέπει να έχει κάποιος ο οποίος, ή κάποια που θέλει να μπει σε αυτό το χώρο? Όχι μόνο τα σωματικά και τα ψυχικά, έτσι. Νομίζω και είναι διαφορετικό για άντρα και γυναίκα κάπως. Σαφώς και είναι διαφορετικό. Καταρχάς ο άντρας χρειάζεται να έχει στήσει. Περισσότεροι λένε ότι η γυναίκα είναι εγκεφαλικό πλάσμα. Μέγα λάθος. Ο άντρας είναι εγκεφαλικό πλάσμα, όχι η γυναίκα. Η γυναίκα θα το βρει στην πορεία. Μπορεί να ερεθιστεί από διάφορα πράγματα. Από οπτικά, ακουστικά, μυρωδιές, γεύσεις, κινήσεις. Ο άντρας όμως πρέπει να το έχει από πριν. Αν δεν είναι εδώ, ναι. Δεν θα είναι ούτε στο κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά όσο το σκέφτεσαι είναι ακόμα πιο δύσκολο. We've all been there once. Μα γενικότερα αυτό δεν είναι. Αυτό που λες ότι λες, δεν έχω λεφτά ή πώς θα πληρώσω το λογαριασμό ή πώς το ένα, πώς το άλλο. Και τελικά αυτό που λες πώς θα γίνει είναι αυτό που σου πετυχαίνει. Δεν το πετυχαίνεις. Το ίδιο είναι και στο σεξ. Όταν λες άντε να μου σηκωθεί, άντε να μου σηκωθεί, αυτό που δεν θα καταφέρεις δεν θα σου σηκωθεί με τίποτα. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι όταν πας να κάνεις ένα γύρισμα είναι ίσως το μόνο που σκέφτεσαι στην αρχή. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν τα καταφέρνουν. Το ξέρετε ότι σε ποσοστό παγκοσμίως μόνο το 1-2% καταφέρνει να λειτουργήσει μπροστά στην κάμερα. Απίστευτο. Είναι πολύ μικρό ποσοστό. Είναι ελάχιστο. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα να έχει γύρω σου 5-10 άτομα πόσα είναι και να πρέπει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Σίγουρα. Και υποθέτω ότι εσύ το ξέρεις καλύτερα. Παίζουν στους άντρες γενικά στη βιομηχανία αυτή, παίζουν βοηθήματα. Ναι. Και παράνομα ή... Είναι κάποιοι... Παράνομα δεν ξέρω κατά πώς θα πάρει ο καθένας. Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν βοηθήματα. Υπάρχουν χάπια, υπάρχουν ενέσιμα, τα οποία είναι όπως είναι στις ινσουλίνες και τις χτυπάς πάνω στο πέος. Αλλά εξαρτάται στην κρίση του καθενός και το πώς έχει μιλήσει με τον γιατρό του, το πώς θέλει να προσέξει την υγεία του. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα είναι μια δουλειά την οποία δεν θα την κάνεις μέχρι να βγεις στη σύνταξη. Έχει ημερομηνία λήξεως πριν τη σύνταξη. Επομένως, καλό είναι να προσέξεις την υγεία σου. Τώρα άλλοι το σκέφτονται, άλλοι όχι. Άλλοι λένε, οκ, okay, πάμε τώρα να τα βγάλουμε, και άλλοι δεν το σκέφτονται. Επικίνδυνο σπορ, δηλαδή. Ναι. Μετά, όταν τελειώνει την καριέρα σου ως πορνοστάρ, τι ακολουθεί, ας πούμε, ξέρεις, όταν κάποιος είναι ποδοσφαιριστής, μετά μπορεί να γίνει προπονητής. Στα αυτή τη βιομηχανία, αντίστοιχα, τι μπορεί να κάνει προπονητής. Να πάει πίσω από τις κάμερες, ας πούμε. Εγώ προσωπικά ετοιμάζω ένα site και το κανάλι μου στο YouTube. Στο κανάλι αυτό τι θα υπάρχει? Στο YouTube θα υπάρχουν πολλά κομμάτια. Θα υπάρχει traveling, θα υπάρχει διαφήμιση. Γενικότερα. Με το τι υπάρχει γύρω μας. Και διάφορες συζητήσεις, καλή ώρα σαν αυτή. Θα μας καλέσεις? Εννοείται. Εννοείται. Μετά το site που υπάρχει είναι παράλληλο σύμφωνα με το χώρο που κυμαίνεσαι. Γιατί κακά τα ψέματα έχω γίνει γνωστή πάνω σε αυτό το χώρο. Δεν τον αρνούμε. Δεν είναι κάτι για το οποίο ντρέπομαι όπως έχουν πει πολλοί άλλοι. Ίσα ίσα χαίρομαι που με έχει κάνει γνωστή, που προχωράω και καταφέρνω πέντε πράγματα. Σε αναγνωρίζουν στον δρόμο, σε όλο που σε διακόπτω. Άλλοι ναι, άλλοι όχι.
Άλλοτε υπάρχει ένα σούσουρο, κοίτα η Χατζή είναι αυτή, κοίτα είναι τώρα δεν είναι. Μετά παίρνω μηνύματα στο Facebook, σε είδα εκεί, είσαι εκεί, ήσουνα όντως. Βρε λέει, εκεί ήμουν, λέω γιατί δεν είπες ένα γεια. Ένα ντρεπόμουν να ήσουν με παρέα. Διστάζουν έρθουν να σου μιλήσουν δηλαδή. Ναι. Υπάρχει όμως και κάποιες φορές που να έχεις φοβηθεί, να είναι πολύ αρνητικό το vibe κάπου να έρθει να σου μιλήσει, να γίνει κάτι δυσάρεστο, ας πούμε, επειδή σε αναγνώρισε. Όχι, είναι cool όλοι, ε. Χτύπα ξύλο τότε. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι την αρνητικότητα τη δέχεσαι μόνο όταν έχεις δικές σου φοβίες. Δηλαδή, όταν ο άλλος θα δει τις φοβίες σου, πάνω σε εκείνες θα πατήσει. Δεν πιστεύω ότι αλλιώς μπορεί κάποιος να σου δώσει αρνητική ενέργεια. Αλλά θετική μπορεί όμως. Άνετα. Θετική την παίρνουμε. Έτσι, έχεις νιώσει κάποιο να συναντήσει έναν άνθρωπο στο δρόμο σου, έχω δει τις ταινίες σου ή σε θαυμάζω ή οτιδήποτε ή κάποιο πιτσιρίκι και να νιώσεις έτσι πολύ ωραία με αυτήν την αλληλεπίδραση. Δηλαδή συμβαίνει αυτό. Ναι. Θυμάμαι και όλο το καλοκαίρι πριν γίνει όλος ο ντόρος τώρα με το casting που πήρε μεγάλη διάσταση το όνομα. Με είχαν βρει δύο πιτσιρίκια στην παραλία. Να σε ρωτήσω κάτι, είσαι η Έλενα? Λέω ναι, η γνωστή από τις ταινίες. Ναι, λέω. Μπορούμε να βγούμε μια selfie? Ναι, μαντάρι μου, λέω, ευχαριστώ. Πόσο χρονών? 17, 16, πιτσιρίκια ήταν. Τέλειο. Και να και σε έχω δει στις ταινίες σου και μαθαίνω και βλέπω πώς το κάνεις και μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Να είσαι καλά ρε μανάρι μου. Έχει διδακτικό ύφος το πορνό. Μάλλον εμένα... έχει διδακτικές ικανότητες να το πω, πώς να το πω φίλε. Βοήθησε. Εγώ έχω μάθει πράγματα, σίγουρα. Ναι, και εγώ. Και εγώ έχω μάθει πράγματα. Πιστεύω ότι όλα είναι λάθος. Όντως, ε. Όλα. Πρώτο και κύριο ότι η εικόνα που βλέπουμε. Στο πορνό μας παρουσιάζονται μεγάλα παιδιά. Mm-hmm. Ναι. Δεν είναι έτσι. Οι περισσότεροι άντρες έχουν κόμπλεξ μεγέθους μόνο από αυτό που βλέπουν. Okay, το πιάνω αυτό που λες ακριβώς. Δεν μπορώ να το νιώσω από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορώ να καταλάβω κάποιους που κάποιους θα με το πει. Όπως υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη, υπάρχουν και διαφορετικά βάθη στη γυναίκα. Αναλόγως. Δεν είναι ανάγκη όλες οι γυναίκες να θέλουν μεγάλο πέος. Και αντίστοιχα και τα κορίτσια βλέπουν τέλεια σώματα από γυναίκες ή και τα αγόρια. Μπράβο. Και σου λέει «Α, τώρα αυτό έχει ατέλειες» ή βγαίνει και έτσι. Και αντίστοιχα. Υπάρχουν πολλά στερεότυπα τα οποία κάνουν κακό στη σεξουαλικότητα των παιδιών. Ωραία, να πάμε στην πρώτη της ταινία. Ναι, επειδή το έχεις σπίτι. Πες μας λίγο για εκείνη τη φάση, επειδή με τη ζωή σου, που πήγες να κάνεις την πρώτη σου ταινία. Πώς ήταν όλη η μέρα σου, από το πρωί δεν ξέρω πότε ήταν τα γυρίσματα, από όταν ξεκίνησε μέχρι που τελείωσε εκείνη η μέρα. Να σου πω την πρώτη φορά που κατέβηκα κάτω στην Αθήνα. Πριν την ταινία. Για πάμε. Okay, okay. Την πρώτη φορά που κατέβηκα ήταν για να περάσω τη συνέντευξη από το Συρνάκι. Να μου πει τα καθέκαστα, τι και πώς, πόσο πληρώνεσαι, τι θα κάνεις, ναι. Γενικότερα. Να με δει μπροστά στις κάμερες και τα γνωστά. Στη διαδρομή για να έρθω είχαν περάσει 15.000 σκέψεις από το μυαλό μου. Ποιος ήταν εκεί, ποιος θα με επιδείξει και θα είναι καλά, θα πονέσω. Και με κάνεις μαλάκα, τι γίνεται. Sorry κιόλας. Βάλτε μπιπ. Με είχε λούσει τόσο πολύ κρύος υδρότας. Είχα αλλάξει 1000 χρώματα που ήμουν έτοιμη να σηκωθώ να ξαναφύγω να πάω Θεσσαλονίκη. Χωρίς πλάκα. Και πώς ήταν το casting τελικά? Στην ουσία δεν υπήρξε casting. Ήταν απλά μια συζήτηση. Του είχα πάει εγώ κάποια δικά μου προσωπικά βίντεο. Τα είδε τις φωτογραφίες. Και γυρνάει και λέει: «Okay, σε θέλω. Τάδε του μηνός έχουμε γύρισμα». Okay. Πληρωμένα τα εισιτήρια, να κατεβώ, να κάνουμε τα γυρίσματα. Και όταν ήρθα. Ναι, μακιγιέρ, χτένισμα, ρούχα, ντύσιμο, όλα αυτά καινούργια πράγματα για μένα, εντελώς. Καταρχάς δεν είχα δει τον εαυτό μου ποτέ σε κάμερα, σε εικόνα από κάμερα, με επαγγελματική απόδοση. Όταν με είδα τρόμαξα. Ναι, και γυρνάω και λέω, εγώ βγήκα έτσι, Παναγία μου, λέω, πρέπει να αρχίσω δίαιτα. Δεν υπάρχει.
Και εκεί ήταν που άρχισα να σκέφτομαι την αλλαγή της διατροφής και να χάσω τα πολλά κιλά. Okay. Να σε ρωτήσω, βλέπεις παλιότερες ταινίες, ας πούμε, ή όταν βγαίνουν, βλέπεις για να διορθώσεις εκεί. Ας πούμε, εγώ ρε παιδί, μετά πάμε μια συνέντευξη, θα τη δω μετά να δω που έκανα λάθος, να διορθωθώ για την επόμενη. Εσύ το κάνεις αυτό αντίστοιχα, αυτό αντίστοιχα στο δικό σου υλικό. Ναι. Okay. Ενώ στην αρχή έβλεπα ότι, παράδειγμα, την ώρα που γυρνάμε, υπάρχει κάποιος ο οποίος σου λέει τι να κάνεις ώρες-ώρες, διακόπτεται, απλά την ώρα που γυρνάμε τη σκηνή, το βλέμμα μας δεν πρέπει να γυρίσει από εκεί, πρέπει μόνο το αυτί μας να πάει. Στην αρχή γυρνούσε. Μη γυρνάς εκεί, okay. Για να κοπείς το edit, για να φαίνεται η ίδια η εικόνα μετά. Απλά κοκαλώνεις και ακούς. Αυτά δεν τα κάνω πλέον, εντάξει. Πλέον παίρνω πρωτοβουλίες. Προσπαθώ να παίξω τα λάθη που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε. Παράδειγμα τώρα με τα παιδιά που είχαν το casting σε μια σκηνή που κάναμε. Για να τους γυρίσω αναλόγως, είπα και καλά ότι γουστάρω τον κάμεραμαν και άστον γιατί θέλω να το φτιάξω. Okay. Να βλέπει. Okay, okay. Και αυτός που το γύρισε, που έπαιζε εκείνη την ώρα, το καταλάβαινε ότι πρέπει να γυρίσει το σώμα του, αλλά και ήταν και ερεθιστικό για το αυτή. Σωστό, αυτοσχεδίας δηλαδή. Εγώ έχω έρθει και σε ένα γύρισμα που συμμετείχες κι εσύ. Ναι, πιο παλιά, το θυμάμαι. Πιο παλιά σε... Και μου είχε κάνει μεγάλη έκπληξη. Μου είχε κάνει μεγάλη έκπληξη, σωστά το πω. Και εντύπωση που να σου έκανε. Μου είχε κάνει έκπληξη. Ένα, το πόσο επαγγελματικά όντως ήταν όλο, γιατί δεν είχα ξαναβρεθεί, ξέρεις, μου φάνηκε wow, είναι true pro εδώ η φάση. ένα αυτό και δύο, ξέρεις ότι ρε παιδί μου είχαν drone, είχαν τα πάντα και το πόσο χαλαροί ήταν όλοι πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή, δεν ξέρεις, εμένα εγώ δεν ήξερα τι θα δω και το, εν τέλει το πόσο επαγγελματικό ήταν και πάνω στο γύρισμα η ερωτική πράξη. Δηλαδή, μου φάνηκε δηλαδή, αυτό που σταματάγατε λίγο, ξαναρχίζατε για να βγει edit, ξέρεις, ήταν λίγο... Εντάξει, είναι και θέμα εμπειρίας αυτό, φαντάζομαι, τα χρόνια, έτσι. Ναι, ναι είναι. Στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω καν πώς μπορεί μια σκηνή να ξεκινήσει από την αρχή. Άκουγα ότι ξέρεις, το κόψε ράψε. Αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ το ότι πώς γίνεται όλο αυτό. Στην πορεία παίζοντας και μετά στην πορεία φτιάχνοντας δικά μου κομμάτια, όχι όσον αφορά το πορνό, αλλά πώς θα δέσω μικρά πραγματάκια τα οποία τράβηξα. Καταλαβαίνω πώς γίνεται το edit. Μετά γυρνάω και λέω α, okay, έτσι πρέπει να γίνει. Όλα είναι θέμα εμπειρίας. Αν δεν κάνεις κάτι να το δεις στην πράξη, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μια σκηνή δεκάλεπτη που βλέπουμε εμείς, ας πούμε, τελικά, πόση ώρα παίρνει πραγματικά για να γυριστεί? Συνήθως οι μικροτενίες είναι στο μισάωρο. Okay. Όταν κοιτάς ένα δίλ από 2 έως 5 είναι συνεχόμενο, χωρίς κοψίματα. Όταν κοιτάς μισάωρο, επειδή έχει αναλλαγές εικόνες και από άλλες γωνίες, για μας είναι στην καλύτερη μία ώρα και κάτι, στη χειρότερη και μέρα. Α, μέρα. Και πληρώνεστε από ό,τι έχω καταλάβει με τη σκηνή. Ναι. Είναι καλά τα λεφτά στην Ελλάδα για έναν... performer του επίπεδου σου? Τίποτα δεν είναι καλά στην Ελλάδα. απλά πιστεύω ότι όσο πιο καλός είσαι, τόσο μεγαλύτερη ζήτηση έχεις. Είναι σαν οποιονδήποτε ηθοποιό. Άλλος μπορεί να παίζει στο οποιοδήποτε κανάλι στην τηλεόραση και να τον πάρει και άλλη σειρά σε άλλο κανάλι. Αν είναι καλός, θα πάει. Θα τον φωνάξουν. Έτσι είναι και σε εμάς. Αν είμαι καλή, θα με φωνάξουν και σε άλλη εταιρεία. Το επίπεδο των ταινιών ελληνικής παραγωγής ή αυτών που γυρίζονται εδώ τέλος πάντων, σε σχέση με αυτές του εξωτερικού, πού βρίσκεται? Είμαστε καλοί, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας? Έχουμε πολύ δρόμο. Σε ποια κομμάτια πάνε? Τι μπορούμε να βελτιώσουμε δηλαδή? Καταρχάς δεν υπάρχει σκηνοθεσία. Δεν υπάρχει σκηνοθέτης. Αυτό που λέμε η πλοκή, η υπόθεση, υπάρχει... το στήσιμο, όλα αυτά. Υπάρχει ένα σενάριο. Δεν είναι κατευθείαν πράξη. Okay, αυτό το σενάριο δεν πρέπει να έχει διαλόγους. Ναι. Δεν πρέπει να έχει ένα σεναριογράφο ο οποίος... Εντάξει, σεναριογράφος μπορεί να είναι αυτοσχεδιασμός εκείνη την ώρα. Να μας δώσουν την κεντρική ιδέα που όπως συνήθως γίνεται και να το φτιάξουμε εμείς.
Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας σκηνοθέτης. Παράδειγμα, μιλάω και ο άλλος είναι νευρικός ή είναι ντροπαλός. Δεν θα πρέπει να τον διορθώσει, να τον πει ότι θα πεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό μετά από αυτό. Και ας είναι κόψε ράψε. Ας έχει να κάνει περισσότερη δουλειά το edit. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως και αυτό που λέει και η Ελίνα, ότι αυτό με το. Και το κόνσεπτ, ας πούμε, που θα έχει ταινία ή διάλογοι. Εμένα πάντα μου έκανε εντύπωση αυτό, ας πούμε. Δεν ήξερα πώς γίνεται. Δηλαδή, δεν ήξερα. Λέω ότι αυτοσχεδιάζουν τώρα. Λένε. Υπάρχει όντως σενάριο που πρέπει να το μάθεις απ' έξω, ξέρεις. Κοίταξε τώρα να δεις. Κατά κύριο λόγο, φώναζα από την αρχή στο ΔΕΟ ότι θέλω Έλληνες ηθοποιούς για να μπορώ να σου γράψω ταινίες. Με ελληνικά λόγια. Α, okay. Ναι, έχω γράψει ήδη δύο. Α, έχεις γράψει. Ναι, αλλά δεν έχουν παιχτεί ακόμα. Ωραία, τέλειο. Γιατί έχω βάλει μέσα ελληνικές ατάκες. Πράγματα τα οποία τα ξέρει ένας Έλληνας και μπορεί να τα καταλάβει. Okay. Όταν πρωτοξεκίνησε ο Γκουσγούνης, άφησε ιστορία. Αυτό σκέφτομαι. Μπράβο. Πλέον θέλω να πάρω όλες τις ατάκες που έχω μεγαλώσει και να τις βάλω μέσα στο πορνό. Τέλειο. Δηλαδή, εκτός από ελληνικό πορνό, θα δεις και μια ελληνική κωμωδία. Γιατί να μην τη δεις γαμώτο. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα η εταιρεία, εκτός από πορνό, να πουλήσει και μια ταινία. Μας είναι Τετάρτου. Μπορεί να συνδυαστεί κωμωδία και πορνό. Βεβαίως. Το έχουμε δει, βέβαια. Ναι, αλλά αν θεωρείς ότι είναι κάτι. Βεβαίως. Θα κοπεί και είναι το πορνό. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσει. Μπορεί κάλλιστα το soft κομμάτι να το ανεβάσει και στο YouTube. Ναι. Γιατί να μην το ανεβάσει. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά το site. Υπάρχει κάτι που αρνείσαι να κάνεις on camera. Ναι, υπάρχουν σκηνές οι οποίες είναι πολύ hard rock για μένα. Και δεν θα τις έκανα. Όπως παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα τώρα να πω εταιρεία. Καλό είναι να μην πω. Είναι 3-4 άντρες μαζί, σε μία γυναίκα, σε μία δίωδο. Okay. Είναι πολύ hard rock για μένα, δεν μπορώ να το κάνω. 3-4 μαζί σε μία χώρα. Δεν ξέρω. Τα έχουμε δει πάντως. Ενόργανη γυμναστική. Τα έχουμε δει πάντως. Και είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το κάνω. Είναι διαφορετικά τα λεφτά που μπορεί να πάρεις άμα κάνεις, ας πούμε, μια σκηνή προοπτικού σεξ από μια κανονική σκηνή? Μέχρι εκεί όχι, δεν είναι διαφορετικά τα λεφτά. Όταν ανεβαίνει, ας πούμε. Ανεβαίνει από gangbang και πάνω. Από gangbang. Okay. Ξέρεις, αυτό δεν το είχα πάντα απορία, ας πούμε. Ανεβαίνει από gangbang και πάνω. Okay. Επίσης, αν θυμάμαι καλά, επειδή πρέπει να είναι και το λεσβιακό, πρέπει να είναι πιο φθηνό. Πιο φθηνό. Όσον αφορά τις γυναίκες τώρα, έτσι. Νομίζω ότι είναι πιο. Δεν είμαι σίγουρη. Σε γελάσω γιατί έχω μία σκηνή και δεν θυμάμαι. Okay. Επίσης, κάτι που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν έχουμε, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, αρκετό ή καθόλου σχεδόν γκέι πορνό στην Ελλάδα. Όχι λεσβιακό, ενώ άντρας με άντρα. Δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι που το σκέφτεστε ή με τα παιδιά ή εσύ αργότερα, κάτι ίσως να γυρίσουμε και τέτοιες. Και αν θέλετε, είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία να το δεχτούμε. Ναι. Σαν κοινωνία είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε. Γιατί υπάρχει και πίσω αυτό, από πίσω που μου ζητάνε άνθρωποι οι οποίοι να γίνουν πράγματα είτε σε αυταρχικό, από γυναίκα σε άντρα, είτε και να δουν άντρα με άντρα, είτε τρανς με άντρα, είτε τρανς με γυναίκα. Είμαστε έτοιμοι. Απλά το πρόβλημα είναι. Πρόβλημα, όχι πρόβλημα. Απλά δεν έχει σπάσει κανένας αυτό το πρώτο βήμα. Okay. Σου έχει τύχει ποτέ κάποιος παρτενέρ με τον οποίο να μην μπορείς να συνεννοηθείς να βγάλεις σκηνή? Ναι. Βγήκε τελικά ή το αφήσατε? Βγήκε, αλλά πώς βγήκε. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Το βλέπω στα μάτια σου. Δεν πέρασε καλά. Καθόλου. Μες στα νεύρα ήμουνα. Και τα άκουσα και από πάνω κιόλας ότι έφταιγα εγώ που το σηκωνότανε, αλλά οκ. Okay. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ναι. Okay. Ενώ κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς, τέτοιο σου είχε συμβεί πάνω σε γύρισμα? Ποτέ. Ποτέ. Σε τέτοιο πρόβλημα όχι. Συμπεριφοράς πάνω σε γύρισμα το ότι... Εντάξει, απλά δεν συνεργαζόταν και δεν κουνιότανε αναλόγως έτσι όπως έπρεπε να κουνηθεί. Ήταν ένας και το πτώμα. Αλλά λέμε τώρα. Οκ. Okay. Υπάρχουν ηθοποιοί που θαυμάζεις αυτό το χώρο από το εξωτερικό? Ναι. Ο Μάρκο Μπαντέρας μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ο πρώτος που πήγα άλλωστε. Α, οκ. Okay. Ο άνθρωπος είναι 60 χρονών και έχει σώμα 40. Πέρα από αυτό είναι full συντέστο.
Μου το έχει πει. Είναι με ενδοκρινολόγο βέβαια. Κάθε και τα κάνει όλα αυτά. Για να μπορεί να λειτουργήσει αναλόγως. Και προσέχει τα ενδοκρινολογικά του για να μην πάθει την ανάλογη ζημιά, αυτά που λέγαμε πριν. Είναι με παρουσία γιατρού, τα κάνει όλα. Αυτά που με άγχωσες πριν. Ναι. Να σε ρωτήσω, αν έχεις περίοδο εσύ και πρέπει να κάνεις γύρισμα, τι συμβαίνει εκεί? Βάζω σφουγγαράκι. Α, και το κάνεις κανονικά, ε? Δεν ζώρικο. Έχει, είναι ζώρικο. Είναι δουλειά όμως. Είναι σαν τα συνηθισμένα ταμπών. Απλά είναι μαλακά όπως το σφουγγάρι που κάνουμε μπάνιο. Το πρόβλημα δεν είναι το να το χρησιμοποιήσεις, το πρόβλημα είναι να το βγάλεις. Γιατί πρέπει να κάνεις ένα καφέ. Δεν έχει κορδόνι. Δεν έχει κορδόνι. Το έχεις χρειαστεί πολλές φορές αυτό, ενώ... Δύο φορές μου. Α, δύο φορές, οκ. Τι θα συμβούλευες κάποιον νέο ή κάποια νέα που θέλει να μπει στο χώρο αυτό? Να μάθει να ζει πρώτα τη σεξουαλική του ζωή και τη σεξουαλική του σχέση. Να αποκτήσει εμπειρίες έρωτα και απογοήτευσης και μετά να μπει μέσα στο χώρο. Είδα ότι στο casting το οποίο αναφέραμε και πριν, που κάνατε πρόσφατα, ότι απέρριψες και κάποια παιδιά επειδή ήταν αρκετά νέα. Ενήλικες μεν, νέοι όμως. Αυτό έγινε με την ίδια σκέψη? Ναι. Και πώς, τι τους είπες? Ότι είναι μικρά. Μα λέει, είμαι πάνω από 18. Εγώ δεν σε περνάω ρε φίλε, πώς το κάνουμε? Okay, είσαι 18, είσαι 20, είσαι 21. Okay, τράβα έξω και πάνε κάνε. Πάνε με την κόμενά σου και κάνε ένα βίντεο. Παίξε με την κόμενά σου, απογοητεύσου εκεί. Όχι πάνω στο πορνό. Μην μπλέκεις την ομορφιά του έρωτα με τον πληρωμένο έρωτα. Mm-hmm. Με τον στημένο έρωτα. Γιατί όταν τον μπλέξεις θα το χάσεις. Πολλοί λένε ότι τα πιτσιρίκια, τα αγόρια τέλος πάντων, ότι η πρώτη τους φορά πρέπει να είναι με κοπέλα του χώρου. Διαφώνω σε αυτό. Είναι προτιμότερο να φάει τα μούτρα του, προτιμότερο να απογοητευτεί, προτιμότερο να μην αρέσει στην κοπέλα ή να μην προσέξει, να μην... ακόμη και να τελειώσει νωρίτερα και να νομίζει ότι έγινε ξεφτύλα. Που δεν γίνεται, γιατί είναι φυσιολογικό οι ορμές που έχει ένα 15χρονος, 16χρονος, να τελειώσει γρήγορα. Είναι προτιμότερο λοιπόν να φάει τα μούτρα του, παρά να μπει στον πληρωμένο έρωτα. Και αργότερα, όταν θέλει να έχει μια νορμάλ φυσιολογική ζωή, να έχει μπλέξει τα νεφρά με τα επινεφρίδια. Θα κοιτάει την κοπέλα του που του κάνει τα κόλπα που του έκανε η άλλη κοπέλα και θα λέει, τώρα αυτή είναι του χώρου ή δεν είναι? Ή γιατί δεν μου τα κάνει τόσο καλό όσο μου τα έκανε εκείνη? Ή αυτό μου αρέσει περισσότερο και εκείνο δεν μ' άρεσε? Παθαίνει ένα blackout ο εγκέφαλος. Μάθε πρώτα το νορμάλ. Και μετά πάνε στο πληρωμένο. Για να έχεις μέτρο σύγκρισης. Ότως ώστε όταν το τελειώσεις να μπορείς να γυρίσεις στο νορμάλ. Οπότε μια ηλικία που εσύ θεωρείς ότι είναι ok για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ τραγικό αυτό που θα πω, αλλά μετά τα 30. Μετά τα 30. Προσωπική μου άποψη. Okay, ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, λέω το ελάχιστο, τουλάχιστον 22-23. Ένιωθες εσύ εκείνη την ώρα μια ευθύνη που ερχόταν ένα νέο παιδί και... Είναι τραγικό. Αυτό που είδες από τα άτομα τα οποία ήρθαν, τι ήταν εννοώ, για ποιο λόγο ήθελαν να γίνουν πορνοστάρ? Καθαρά ήταν... περιέργεια. Περιέργεια, ε. Τους άρεσε λίγο και η προβολή και θεωρούν ότι θα πάρουν προβολή, ότι θα πηγαίνει στις παρέες, ειδικά τα αγόρια θα λέει εγώ είμαι πορνοστάρ και θα κορδώνεται. Άλλο ένα μεγάλο λάθος της κοινωνίας. Γιατί ο άντρας όταν θα κάνει σεξ να είναι κάποιος και η γυναίκα όταν θα κάνει σεξ να θεωρείται πόρνη? Δεν φταίνε τα πιτσιρίκια, οι γονείς φταίνε. Όταν θα μάθεις το παιδί σου όπως τρώει, όπως πίνει, να κάνει και σεξ, είναι μια ανάγκη του σώματός μας και όχι μια ντροπή, ούτε κάτι το οποίο πρέπει να ανταλλάξουμε για να πάρουμε κάτι από κάποιον, τότε όλο θα είναι πολύ πιο ήρεμο. Μιλάνε οι γονείς στα παιδιά, τι βλέπεις? Όχι. Όχι, ε. Έχω πιτσιρίκια στο Facebook τα οποία, και στο Instagram. Με ρωτάνε, είμαι 15, θέλω να το κάνω με την κοπέλα μου και πώς θα την κάνω για να μην την πονέσω και τι πρέπει να κάνω και πώς να της φερθώ. Βρε αγόρι μου, λέω, φυσιολογικά πράγματα. Ξεκίναμε φυλάκια αγκαλίτσες και άστο όπου πάει.
Δεν χρειάζεται όλο να ζορίζεις πράγματα. Να και άμα τελειώσω νωρίτερα, άμα τελειώσει, τελείωσε. Δεν ξανακάνε. Ξανακάνε, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Παίρνεις πολλά μηνύματα. Ναι. Απαντάς σε όλα ή είναι κάποια που λες αυτό θέλει προσοχή, πρέπει να το απαντήσω λίγο πιο προσεκτικά ή... Σε καλημέρες, καλησπέρες, γεια σου, τι κάνεις, δεν να απαντάς. Και είναι πάρα πολλές αυτές. Έχεις και το κλασικό μήνυμα που είναι καλησπέρα, τι κάνεις, 18 Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου, πώς πάει, δύο χρόνια μετά, τι γίνεται, και είναι μόνος του, ας πούμε. Εντελώς. Τέλειο είναι αυτό. Μακάρι να το είχα και εγώ αυτό. Πίστεψε με, είναι κουραστικό. Το πιο περίεργο μήνυμα που σου έχουν στείλει ή γενικά περίεργα? Το πιο περίεργο μήνυμα, αν θυμάμαι καλά, ήταν πρόπερση που είχα κάνει το Χριστουγεννιάτικο το Ρεβεγιόν. Δεν το έχω δει. Που είχε καλέσει, είχες είχα, καλέσει είχα καλέσει πέντε φίλους. Α, okay. Πέντε ακόλουθους. Α, ναι. Ήταν ανοιχτό. Ένα διαγωνισμό, ναι. Το πιο περίεργο, λοιπόν, ήταν αυτό. Γυρνάει και λέει ένας. Νιώθω ο πιο αξιοθρύνητος, ο πιο τυποτένιος, ο πιο τέτοιο, που αμφιβάλλω αν ποτέ θα δεις το μήνυμά μου. Και γενικώς ήταν τόσο βαρύγδουπο όλο αυτό που έγραφε, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και γυρνάει και το κάνει, γιατί βρε πουλάκι μου, του λέω, τέτοιος υποβιβασμός. Με λέει, ας το διάλογο, με λέει, δεν περίμενα να απαντήσεις. Εγώ για την πλάκα μου το έγραψα. Και να ρωτήσω κάτι άλλο που έχω τεράστια πρόβλημα και ξέρω ήδη την απάντηση. Υποθέτω ότι μπορείς να κάνεις έκθεση φωτογραφίας από τα dick pics που σου στέλνουν, έτσι. Ναι, το συζητώ. Έχεις βρει κάποιον να παίξει σε ταινία από αυτό? Να του πεις είσαι καλός, ίσως κάνεις. Ναι, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι Θεσσαλονίκη αυτός. Τον οποίο τον ξέρω πριν μπω στο χώρο. Γυρνάω και το λέω, εσύ το λέω κάνεις για ταινίες. Άσε με λέει, δεν μπορώ όλη τέτοια έκθεση. Με λέει, θα έχω προβλήματα. Το λέω, κάνεις για ταινίες, το λέω. Δεν είναι τέτοιο. Αλλά εντάξει, οκ. Υπέροχο. Πόσες ταινίες έχεις κάνει? Περίπου νομίζω είναι 20 σύνολο. Και γενικότερα ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά έχει, μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα ή να παίρνεις έσοδα, ας πούμε, κάποιες εμφανίσεις σε κλαμπς ή οτιδήποτε. Ναι, κάνουν. Ναι. Ποιες είναι οι δουλειές που μπορείς να κάνεις εκτός των ταινιών? Ποιες είναι οι δουλειές? Μπορείς να κάνεις εμφάνιση σε κλαμπ, μπορείς να κάνεις φωτογραφίσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, είτε είναι καλλιντικά, είτε είναι αρώματα, είτε είναι σόρουχα, είτε είναι ρούχα. Μπορείς να κάνεις παρουσιάσεις σε διάφορα πράγματα, μπορείς διάφορες συνεντεύξεις. Καλή ώρα σαν εδώ πέρα, μην κοιτάς που το κάνω τζάμπα. Ευχαριστούμε πολύ την Έλληνα Χατζή που άφιλο κερδός βοηθάει τον νομό Ηλίας. Μετά είναι το τι θες να πουλήσεις και τι εικόνα θες να δώσεις. Εγώ, όπως είπα και πριν, ετοιμάζω κάτι αυτή τη στιγμή και πιστεύω θα είναι έτοιμο τώρα Γενάρη. Αν όχι Φλεβάρι, βασικά το αργότερο θα είναι. Από εκεί και πέρα, στην πορεία όλου αυτού του χρόνου, γράφω σημειώσεις. Okay. Και ετοιμάζω ένα βιβλίο στο τέλος. Α, οκ, τέλεια. Τι είδους βιβλίο θα είναι? Αφορά τα ζώδια και τη σεξουαλική δραστηριότητα του κάθε ζωδίου πάνω στο χώρο. Με έκαψες. Να ασχολείς και μια στο δηλαδή. Τι έχεις δει εκεί, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Αν μας πω τη ζώδια, να μου πεις τι παίζει. Τι ζώδια? Για πες. Λέων. Λιονταράκι. Nice. Τα λιονταράκια έχουν κυρίως αυταρχικό χαρακτήρα και θέλουν να κυριαρχούν. Α, κοιτάς εμένα γιατί... Όχι. Τιμάζει κάτι, ε. Τα λιονταράκια είναι αυτά που τους αρέσει πολύ το doggy style. Ναι, θα μπορούσα να πω. Οκ. Μίστης, δυνατός. Μίστης. Καρκίνος. Καρκίνος, αγαπούλιδες. Είμαι. Είμαι σχεσάκια γενικά. Ναι. Εσύ τι ζώδιο είσαι? Εγώ είμαι κρυός. Και τι λέει για τον κρυό η φάση? Οι γυναίκες με άντρες είναι εντελώς διαφορετικοί. Okay. Α, για κρυό γυναίκα. Ναι. Για κρυό γυναίκα. Είναι σαν ευλογό τα γένια μου τώρα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Αυτό που θα πω εγώ για μένα είναι καθαρά υποκειμενικό. Δεν είναι θέμα επιστήμης. Οκ. Να σε ρωτήσω κάτι επίσης που έχω πει. Δεν μας το είπε όμως. Α, τι. Όχι, δεν θα πω, το αποφεύγω. Τώρα πρέπει να τα ακούσουμε. Είπες για μας. Δεν μου είπες και αγαπημένη στάση με ένα καρκίνος.
Με οροσκόπο Παρθένο. Α, και Παρθένο. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Όλα τα κακά του κόσμου. Όχι, μου το είπε μια φίλη. Δεν είναι τα κακά του κόσμου. Μην νιώθεις άσχημα. Αγαπημένη στάση πλάγια ή από πάνω εσύ. Εγώ από πάνω ή κοπέλα. Εσύ. Okay. Μια χαρά είμαι. Αγαπημένη στάση. Ωραία, αυτό μέσα. Μέσα, μέσα. Έχει πέσει full μέσα. Νομίζω ότι αυτό το project θα πάει πολύ καλά. Το ξέρω. Γιατί ο κόσμος γουστάρει full ζώδια και τέτοια. Εντάξει, απλά είμαι, σου λέω, με τις σημειώσεις και όταν θα τα ολοκληρώσω έτσι όπως τα θέλω, θα το βγάλω το βιβλίο ακριβώς. Έχουμε όνομα site, όνομα βιβλίο, έχει σκεφτεί, όνομα. Δεν θέλω να το πω ακόμα. Okay. Δεν θέλω να το πω ακόμα. Σου στέλνουν μηνύματα να σου ζητάνε έξτρα πράγματα, ας πούμε να σου ζητάνε υπηρεσίες escorting ή κάτι τέτοιο. Τον μπερδεύει ο κόσμος λίγο αυτό. Τον μπερδεύει. Ότι ξέρεις από τη στιγμή που είσαι στην οθόνη και κάνεις σεξ ότι μπορώ να σε πληρώσω και να έρθει στο σπίτι μου να κάνουμε. Γίνεται. Το θέμα είναι ότι το κάνει και υπάρχουν performance που το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Ναι. Okay. Α, είναι στο χώρο συνήθως. Απλά είναι εξαρτάται το τι θέλει να δώσει η καθεμία και ο καθένας που είναι στο χώρο. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι. Εντάξει, θα αφαιρέσουμε σένα από την εικόνα για να μην υπάρξει πρόβλημα. Οπότε, ποια νομίζεις ότι είναι η καλύτερη Ελληνίδα πορνοστάρ και ο καλύτερος Έλληνας πορνοστάρ αυτή τη στιγμή? Καλύτερος Έλληνας πορνοστάρ πιστεύω ότι. Κατά τα δικά μου γούστα πάντως. Mm-hmm. Πάντα. Πιστεύω ότι ήταν ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης. Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά με όσα έχω δει. Και στις σκηνές του, αλλά και στον τρόπο που μιλάει και στον τρόπο που χειρίζεται τα social και την αναγνωρισιμότητα που πήρε, τον θεωρώ το πιο προσγειωμένο άτομο Έλληνα. Mm-hmm. Από Ελληνίδες δεν ήταν του χώρου, ήταν κάτι παρόμοιο, mm-hmm. αλλά χωρίς πορνό μέσα, ήταν η Πετρούλα. Η Πετρούλα, ε! Ναι. Για μένα η Πετρούλα ήταν το πιο τσακάλι από όλες. Okay. Πώς το εννοείς αυτό? Mm? Πώς το, τι εννοείς ακριβώς τσακάλι? Μπήκε το γυμνό σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ο κάθε παππούς καθόταν να δει τον καιρό. Ναι. Δεν καθόταν να δει τον καιρό, καθόταν να δει την Πετρούλα. Και κανείς δεν πρόσεχε τον καιρό. Τώρα επειδή το είπες αυτό και μου δίνεις μια τρελή πάσα, θέλω να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι η Τζούλια Αλεξανδράτου έβαλε λίγο το πορνό μέσα στα σπίτια μου, στο ελληνικό πορνό, δηλαδή έκανε ένα breakthrough, ή δεν το πιστεύεις αυτό εσύ? Όχι. Όχι, ε. Το ελληνικό πορνό υπήρχε και πριν την Τζούλια. Απλά η Τζούλια έκανε τον μπαμ γιατί η Τζούλια ήταν μισελάς. Έδωσε πόνο, με εννοώντα από την άποψη ότι για κάποιους μήνες ασχολιόντουσαν όλοι με αυτό. Ακόμη ασχολούνται. Κάποιοι ξεχασμένοι ήταν, λένε. Το όνομα προφανώς. Ναι, ήταν το όνομα. Ήταν το όνομα της Τζούλιας. Δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν έβαλε η Τζούλια το πορνό μέσα. Πάντως σαν ταινία εμένα δεν απλά ήταν μια πολύ. Σαν ναι, ούτε εμένα. Ούτε εμένα. Ναι, απλά ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση του Σιρινάκη. Ήταν κίνηση μάρκετινγκ. Πολύ έξυπνη μάρκετινγκ. Υπό αυτή την έννοια, πιο πολύ από θέμα μάρκετινγκ, ενώ όχι επειδή ήταν ένα όνομα το οποίο ήταν η πρώτη celebrity ουσιαστικά Ελληνίδα που το έκανε αυτό το πράγμα. Από αυτή την άποψη, πολύ ότι και ο Έλληνας έμαθε, ρε παιδί μου, ότι το ελληνικό πορνό έχει φτάσει. Εντάξει, βασικά έφτασε μέχρι τις ειδήσεις ο πορνό της Ιταλίας. Ενώ ξέρεις, έπαιζε σε παράθυρα για μέρες. Είναι αυτό που λέμε το τι κάνει νιά νιώ στα κεραμίδια. Όλες το κάνουν, αλλά καμία δεν φαίνεται. Επειδή η Τζούλια το έβγαλε στο γυαλί. Εντάξει, οκ. Ελεύθερο χρόνο έχεις? Έχω, ναι. Και τι κάνεις? Συνεντεύξεις εδώ. Εκτός από συνεντεύξεις. Ασχολούμαι με μικροκατασκευές. Τι έχεις φτιάξει τώρα τελευταία? Τι έχω φτιάξει τώρα τελευταία? Τώρα φτιάχνω μία παπουτσοθήκη. Το οποίο το ξεκινάς από το μηδέν μόνο σου, ας πούμε, και το... Με προϊόντα ανακύκλωσης. Α, μάλιστα. Okay. Σούπερ. Wow, αυτό είναι... Εγώ με τα χέρια μου ούτε ένα σπιτάκι δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Με το ζόρι. Λάμπες αλλάζεις στο σπίτι? Ναι, αλλάζω αν πιέζω. Αν μπορώ. Είναι ωραίο δημιουργικό το να παίρνεις τα σκουπίδια που θεωρεί ο καθένας να φτιάχνεις κάτι. Ταξίδια κανείς? Δυστυχώς και τα έχω βαρεθεί. Έχεις αγαπημένο προορισμό ή κάποιο μέρος το οποίο πήγες και σ' άρεσε πάρα πολύ? Ναι. Στην Πελοπόννησο, στη Βιτίνα. Α, κοντά στα μέρη. Πολύ κοντά έπεσες. Τη λάτρεψα. Μου θύμισε πολύ τα παιδικά μου χρόνια από το. Μου θύμισε πάρα πολύ Άνω Πορόγια. Άνω? Άνω Πορόγια. Πού είναι? Σέρες. Α, Σέρες. Όχι μόνο στη Βιτίνα, αλλά και στη γύρω περιοχή που πήγα.
είναι ένα μέρος όλο φύση, όλο πράσινο. Το λάτρεψα, παιδιά, δεν είναι... Είναι πολύ ωραία, όντως. Είναι πολύ ωραία. Και έχουν και τοπικά προϊόντα εκεί, πολύ δυνατά. Φέτα εγώ δεν έφαγα. Τσάι και μέλι πήρα. Και εμείς στο Μπύργο έχουμε τοπικά προϊόντα πολύ... Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Έχετε πολύ ωραία λάδια. Ναι, και λάδια. Άλλο κατσινάδιο αυτό. Αλλά ναι, καταλαβαίνεις. Είπαμε ελεύθερο χρόνο, ταξίδια. Θέλω να μου πεις, έχω απορία, τι μουσική ακούς? Ακούς γενικά, γουστάρεις μουσική? Βγαίνεις σε μπαρ, βγαίνεις σε κλαμπ? Όχι, δεν είμαι το να βγω. Είμαι προτιμώντα... Συγγνώμη. Προτιμώ να βγω σε ένα ταβερνάκι να φάω, να πιω. Παρά του να πάω σε κλάμπινγκ. Ποτέ δεν ήταν το στυλ μου. Από μουσική ακούω τα πάντα. Αν και είμαι παιδί που μεγάλωσε με ελληνικό ροκ. Α, οκ. Okay. Ελληνικό ροκ και έντεχνο. Πιξ Λάξ, Κάτσι Μιχαίους, Πάπα Κωνσταντίνου, Τρύπες, Ξύλινα Σπαθιά. Είχατε πάνω δυνατή σκηνή κιόλας. Ναι. Για να φανταστείς τους Κάτσι Μιχαίους, το τελευταίο tour που είχαν κάνει, όταν πήραν την απόφαση να διαλυθούν, είχα δει και τις δύο συναυλίες. Γιατί πρώτα ξεκίνησαν από Θεσσαλονίκη και τελείωσαν Θεσσαλονίκη. Okay. Τέλεια. Τις είχα δει και τις δύο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το 95, νομίζω, 96. Αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, άμα σου λέγε κάποιος, ρε παιδί μου, πες μου ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να σε κάνει να κλάψεις από το να ακούς. Το Μάνα του Τρεζή. Α, το πήγαμε σε πιο δυνατή φάση. Βαρύ. Από ταινίες. Ταινίες. Αγαπημένη ταινία, Ένα σκληρό φιλί για καληνύχτα. Παλιά ταινία. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δει. Παλιά ταινία, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου. Είσαι και των σειρών τώρα, βλέπεις τέτοια πράγματα, ξέρεις, Netflix και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Αγαπημένη ταινία στο Netflix είναι το Blacklist. Α, οκ. Okay. Αγαπημένη ταινία, σειρά. Σειρά, σειρά. Ναι, και την κοιτάω ανελιπώς κάθε εβδομάδα. Τι έχει να κάνει αυτό? Με τι έχει να κάνει? Υποτίθεται ότι είναι ένας ο οποίος έχει αλλάξει το πρόσωπό του, την ταυτότητά του. Η γυναίκα που είχε αγαπήσει ήταν μυστικός πράκτορας της Ρωσίας και μυστικός πράκτορας της Αμερικής. Η κόρη αυτηνής έχει γίνει μπάτσος του FBI. Αμός. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες. Έχουν μπλεχτεί τα πάντα εκεί μέσα. Αυτός συνάμα έχει πληροφορίες για τους πάντες και τα πάντα. Παίζει το FBI στα δάχτυλα, παίζει τη Ρωσία στα δάχτυλα. Όλοι θέλουν να το φάνε και τελικά καθένας να τον τρώει. Μάλιστα. Έκανες και το spoiler τώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα αυτό που έχω απορία είναι, θα έκανες, θα ήθελες κάποια στιγμή, ας πούμε, να το γυρίσεις στην ηθοποιία κανονικά, όμως θα σέψινε. Και σε σκηνοθεσία, γιατί μου λες ότι γράφεις ή να γράψεις κάτι δικό σου, να το γυρίσεις αυτό. Προτιμώ το ηθοποιηλίκι. Το acting, ναι. Έχει, δηλαδή, εσείς που είσαστε και performers, το έχετε συνηθίσει κιόλας. Νομίζω ότι έχετε και την άνεση με τις κάμερες, θα μπορούσατε να το περάσετε. Όχι από αυτή την άποψη, από πιτσιρίκα μου αρέσει το θέατρο. Α, οκ. Okay. Έπαιζε ρεστεχνικά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, προτάσεις τέτοιες σου έχουν γίνει κατά καιρούς? Μου έχει γίνει τελευταία μία πρόταση, αλλά δεν ξέρω αν θα δοκιμήσει, θα το δούμε. Τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο. Κινηματογράφο. Τέλειο. Είναι από ένα σκηνοθέτη ο οποίος θέλει να κάνει μία ταινία εποχής είναι. Θα δούμε. Αν κάτσει, έκατσε. Πόσο βλέπω ότι είσαι πολύ ενεργή και στα social. Υποθέτω ότι είναι τεράστιο εργαλείο για τη δουλειά σας. Ναι. Πώς τα βαριέσαι, να αποστάρεις, να ασχοληθείς, το κάνεις δηλαδή ενώ από ανάγκη ή γουστάρεις κιόλας να τα ανανεώνεις, ας πούμε, να δείξεις. Υπάρχουν μέρες που το κάνω από ανάγκη. Mm-hmm. Υπάρχουν μέρες που έχω κέφια. Παράδειγμα, προχτές έπαιζα με το γάτο μου. Έτρωγε μια πεταλούδα στο μπαλκόνι και άρχισα να παίζω με το γάτο μου και ανέβασα βέρτα βίντεο. Ή βάζω εμένα, ή θα είμαι κάπου και μ' αρέσει το περιβάλλον και θέλω να το δείξω. Ή έκανα μια αλλαγή στα μαλλιά μου ή οπουδήποτε, ξέρω εγώ, και λέω, κοίτα, δεν είμαι. Τα μαλλιά πότε τα έβαψα? Αυτό ήθελα να σου πω, τα οποία είναι... Είναι γαμό το μαλλί. Μ' αρέσει. Okay, ναι, αλλά το χρώμα είναι τέλειο γενικά και μ' αρέσει πάντα, έχεις ωραία κρέματα. Το μόβ είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Το καρέ έμεινε τα τελευταία χρόνια.
Δεν τα είχα πάντα καρέ. Είχα και μακριά μαλλιά, είχα και περμανάντ, είχα και πολλά. Έχω περάσει και από ξανθό. Έχεις περάσει από περμανάντ. Ναι. Έπως. Αγάπη μου, παιδί, το 80 είμαι. Δεν θα περάσω από περμανάντ. Τι λες τώρα. Περμανάντ. Είσαι παιδί το 80, άρα ναι. Μπορούμε να πούμε ότι μπαίνεις κατηγορία MILF τώρα. Ναι, είμαι. Έτσι. 40 είμαι. Είσαι 40, ε. Παρά ένα. Μάλιστα. Ερώτηση από μένα τελευταία σε ό,τι έχει να κάνει με τη βιομηχανία του πορνό. Είχες αντιμετωπίσει ποτέ θέματα με συντρόφους επειδή κάνεις αυτό το πράγμα? Όχι. Όχι, ε. Mm-mm. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους που έβρισκες? Δεν θα έλεγα ότι όταν ξεκίνησα το πορνό υπήρχε σχέση. Απλά ήταν δύσκολο να το αποδεχτεί. Αλλά λόγω του ότι ήμουν σε μια φάση που τα έπαιζα όλα για όλα και ήθελα να αλλάξω κάποια πράγματα στη ζωή μου, εν μέρη δεν με νοιάζει και η άποψή του. Γιατί γυρνάω και λέω ότι από τη στιγμή που εγώ θέλω να αλλάξω, αν με αγαπάς θα μείνεις, αν δεν με αγαπάς δεν μένεις. Απλά. Cool. Και μπορείς να είσαι σε αυτή τη δουλειά και να είναι πολύ απομακρυσμένη η ζωή σου, π.χ. άμα έχεις παιδιά ή οικογένεια, να μπορείς να συνδυάσεις και να τους κρατήσεις έξω από αυτό το παιχνίδι? Δεν μπορείς, όχι. Ειδικά όταν πάρει δημοσιότητα το πρόσωπό σου, όχι, δεν μπορείς να τους κρατήσεις απ' έξω. Mm-hmm. Γιατί άντε, εσύ τους κρατάς. Το κοινωνικό τους περιβάλλον δεν σε κρατάει. Γιατί όλο και κάποια βλακεία θα πει ο οποιοσδήποτε συμμαθητής, mm-hmm, ή οποιαδήποτε θυγμένη γειτόνισσα ή γείτονας. Mm-hmm. Α, είναι το παιδί της τάδε, ξέρω εγώ. Α, στο μωρέ, μην κάνεις παρέα με αυτό. Οκ, okay, το πιάσα. Υπάρχει αυτό ακόμα? Ναι, σημαίνει. Ειδικά στα χωριά. Γιατί π.χ. στην Αμερική είναι industry αυτό, είναι superstars οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές. Νομίζω εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εδώ δεν έχουμε γίνει ακόμα έτσι. Δηλαδή, σαν να κοινωνία. Να κάνει και το μέγεθος της κοινωνίας και το είμαστε και κάποια χρόνια σωστό πίσω σε όλα τα πράγματα. Καλά, ναι. Φρέσκο παράδειγμα. Δεν ξέρω αν κοιτά τα άγριες μέλισσες. Σύγκλα παρακολουθώ και δεν έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ, αλλά όλοι βλέπω next top model λίγο. Δεν μπορώ να... Είπα, δεν θα το αρχίσω και το είδα μία μέρα και το αποτέλεσμα ήταν να κάτσω όλο το βράδυ να δω όσα επεισόδια δεν είχα δει. Οκ. Δεν θα το σχολιάσω, πάμε παρακάτω. Άννα Μαρία, είμαστε μαζί σου. Χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, ήταν το επεισόδιο που βγήκε η Βιολέτα γυμνή μέσα από το χωριό που πέρασε. Ναι, που ναι, έκανε ναι, την ναι. Πλάκα ο Κωνσταντής. Και κοιτάω σχόλια στο Twitter τώρα που λένε ότι. Εντάξει, λέει, είτε το διαφάνει, ξέρω εγώ, του 1953, είτε σήμερα 2019, δεν έχει αλλάξει, λέει, η νοοτροπία στα χωριά. Μα ούτε και στις πόλεις έχει αλλάξει. Παντού είναι όλο αυτό. Είτε είσαι εκεί, σε εκείνη την εποχή, είτε είσαι εδώ, σε αυτή την εποχή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και όλο αυτό ξεκινάει από το τι θα πει ο κόσμος. Από τη ματαιοδοξία που δέρνει την κάθε μέση οικογένεια. Αυτό θεωρείς ότι υπάρχει τρόπος να αλλάξει? Δηλαδή, ας πούμε, το σχολείο είναι ένα μέσο που μπορεί να συμβάλλει στο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία? Είναι οι οικογένειες? Όχι. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα? Από την κάθε οικογένεια αλλάζει το σχολείο, το κοινωνικό περιβάλλον. Όχι από το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα σύστημα της πολιτικής που προσπαθεί να φτιάξει ανάλογες γενιές. Είτε θα τα βγάλει βόδια, είτε θα τα βγάλει έξυπνα. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται από την κάθε οικογένεια το τι θα μάθει στο παιδί της για να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω. Στο παιδί μας δεν πρέπει να δώσουμε αυτό που δεν είχαμε, αλλά να του μάθουμε αυτό που δεν μάθαμε. Να γίνουμε κι εμείς πιο σοφοί, να κάνουμε και το παιδί μας πιο σοφό. Όχι να του δώσουμε υλικά και να το κάνουμε ματαιόδοξο όπως ήμασταν κι εμείς, για το τι θα πει ο γείτονας. Να το κάνεις άνθρωπο δυνατό και σοφό γιατί να προχωρήσεις στην κοινωνία. Όχι να του δώσεις υλικά αγαθά και να το κάνεις κολόπεδο. Να σε ρωτήσω, έχουμε κάτι καινούργιο από ταινίες που περιμένουμε? Ναι, έχουμε αποτελέσματα του casting, τα οποία θα βγουν σύντομα. Α, θα βγούνε σε βιντεάκια. Βεβαίως. Α, οκ. Okay. Είδα ένα βίντεο. Χθες βασικά είχα μπει έτσι λίγο να σε μελετήσω. Είδα και ταινίες σου και ένα απόσπασμα από το κάστρο που είχατε βγάλει. Ναι, δεν έπαιζα εγώ. Όχι, δεν ήσουν. Ήταν η Αθηνούλα μας. Τα καινούργια το κορίτσι. Έχουμε κάποια αποσπάσματα από το casting.
και έχουμε και αποσπάσματα καινούριου είδους. Αφορά το αυταρχικό κομμάτι. Άντε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Έχω δει σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι το ζητάει. Νομίζω και τώρα το πες πριν λίγο, ότι σας έχουν ζητήσει και κάτι τέτοιο. Το ζητάει ο κόσμος δηλαδή. Να σου πω κάτι. Η σεξουαλικότητα του καθενός μας είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες φτιάχνονται με το να βλέπουν γυναίκες, αλλά mm-hmm. δεν θέλουν να τις διέχουν σε πράξη. Α, okay. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες φτιάχνονται με το να βλέπουν άντρες, αλλά δεν θέλουν να τους έχουν σε πράξη. Τους φτιάχνει μόνο σε φαντασίωση. Το ίδιο ισχύει και από το αντρικό φύλο. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι ναι μεν το φαντασιώνονται και δεν το κάνουν πράξη, αλλά υπάρχουν και άντρες οι οποίοι το φαντασιώνονται και το κάνουν και πράξη. Υπάρχουν... Το ανθρώπινο σώμα έχει πολλά σημεία τα οποία είναι ερωτογενή. Δεν είναι καθόλου ντροπή ένας άντρας ο οποίος ερεθίζεται από την πίσω μεριά να θεωρεί τον εαυτό του γκέι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή ένας άντρας ο οποίος ερεθίζεται εδώ στα αυτή, όπως ερεθίζεται μια γυναίκα, γιατί δεν το λένε γκέι. Σωστό. Είναι ερωτογενή σημεία του σώματος. Και αν το δούμε και από ιατρικής άποψης, σε εκείνο το σημείο είναι ο προστάτης του άντρος. Ναι. Άρα είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα ερεθίσει το πέος. Είναι αυτό που έλεγες και πριν με την κοινωνία και το ότι δεν σου περνάει από μικρό παιδί, ας πούμε. Και... Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι ντροπή ένας άντρας να του βάλεις δάχτυλο, παράδειγμα. Καθόλου ντροπή. Ίσα-ίσα, από τη στιγμή που το ζητάει, σημαίνει ότι το θέλει. Αν τον κάνεις να ντρέπεται, θα χάσει την προσωπικότητά του. Όταν αυτός ο άνθρωπος θα χάσει την προσωπικότητά του, θα πάει σε κατώτερα σημεία, που τα θεωρείς εσύ κατώτερα mm-hmm. σημεία, σε κάποια κοπέλα του χώρου ή σε κάποιο άλλο μέρος, για να κάτσει να το βρει. Χάνει την μπάλα μετά. Ακριβώς. Και για τις γυναίκες ή για τους άντρες, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, πάνω κάτω θεωρώ. Αυτό που λείπει, πιστεύω, πάνω, κατά κύριο λόγο στα ζευγάρια και στις σχέσεις, είναι η ειλικρίνεια μεταξύ τους. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο άλλος να μυρίσει τα νύχια του για το τι θες εσύ. Έχουμε εμείς οι δύο π.χ. ξέρω εγώ μια σχέση. Δεν μπορείς, άλλο το να σε αφήσω να ανακαλύψεις πέντε πράγματα και άλλο να μη σου πω ότι και, αυτό δεν μου αρέσει, μην το κάνεις. Ή θέλω και αυτό όταν σε βλέπω ότι δεν το κάνεις. Δεν είναι ντροπή να το ζητάς, ούτε και να σταματάς τον άλλον. Θεωρείς ότι είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό, ότι έχει μετά προέκταση, ότι γίνεται αυτό στο σπίτι, μετά έχει προέκταση στη δουλειά του, μετά στην συμπεριφορά του στον δρόμο. Ναι, okay. ναι. Όταν είναι κάτι που το θες και το έχεις μέσα σου, άμα το καταπιέζεις δηλαδή. Όπως οτιδήποτε. Σου έχει τύχει σε σχέση σου αυτό, ή να ντραπείς, να πεις θέλω κάτι παλιότερο, ας πούμε, ή να καταπιεστείς για να κάνεις κάτι που δεν θες. Καλά, μην πεις τη συγκεκριμένα, απλά. Όχι. Ήσουν πάντα έτσι ανοιχτή σε αυτά. Πάντα έλεγα αυτό που ήθελα. Το παρεξηγούσα, δεν το παρεξηγούσα, ο άλλος δεν με ένοιαζε. Και το mm-hmm. έχω χτυπήσει το κεφάλι μου πολλές φορές γι' αυτό. Α, οκ. Okay. Επειδή ήμουν πάντα straight. Και αυτό υποθέτω το έχει καταλάβει και από νέα άτομα που σου στέλνουν μηνύματα ναι. πάλι. Ότι δεν. Πώς να πω αυτό στην κοπέλα μου ή στο αγόρι μου. Μου έχει τύχει. Πριν κάνα μήνα ήτανε. Μου στέλνει μια κοπέλα η οποία μιλούσαμε στο Facebook mm-hmm. και μου λέει έχω κάνει με τον άντρα μου αυτό, έχω κάνει με τον άντρα μου εκείνο και τα σχετικά. Μετά από λίγο διάστημα μου λέει Έλενα, ο άντρας μου δεν είναι τόσο τρυφερός μαζί μου, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν το ένα, δεν το άλλο. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, κορίτσι μου? Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τι δεν σ' αρέσει? Αυτό, 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 αυτό και αυτό. Τι σ' αρέσει? Αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία. Όλα αυτά, κάτσε πέσα στον άντρο σου. Δεν θα μυρίσει τα νύχια του τι σ' αρέσει εσένα, τι θες και τι δεν θες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει και αυτό σαν επάγγελμα, έτσι. Σαν ψυχολόγο. Σύμβουλο σχέσεων. Ναι, σύμβουλο σχέσεων. Θα μπορούσε. Άνετα. Sex coaching. Sex coaching. Ναι, ακόμη και αυτό, ναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα βρίσκω κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας έκανες παρέα εδώ. Ήταν πολύ ωραία η παρέα σου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασε καλά. Υπέροχα. Πολύ διασκεδαστική είστε. Κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Και ας είστε κάτω από το βλάκι. Τώρα, τέλος πάντων. Συγγνώμη. Καλύτεροι άνθρωποι. Κλείσουν την καλύτερη άνθρωπη. Πλάκα έτσι λίγο. Εδώ πανηλιακός και. Μια ομάδα. Δεν σου είπα κάτι για τον Πάκρο. Ο
Ούτε εγώ είπα για τον Πανηγυριακό. Έχουμε πάρει και εδώ στην Τούμπα. Ούτε εγώ είπα για τον Πανηγυριακό. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Yeah.